Ενώ ο Νίκος Παπάς, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει σήμερα το μεσημέρι το πρόγραμμα του κόμματος για στέγαση και ιδιωτικό χρέος στους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασελάκης ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του. Όλα δείχνουν ότι θα κάνει το βήμα και θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και ιδιαίτερα μετά τον μπαράζ υποστηρικτικών δηλώσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι παραμένει τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Ο κ. Κασελάκης, τυπικά όπως είπατε, είναι ακόμη πρόεδρος, προφανέστατα. Μετά την αντικαταστατική και παράτυπη απομάκρυση του Στέφανο Κασελάκη, αναδείχθηκε η πλήρης ανικανότητα των στελεχών που απέμειναν να διαχειριστούν ακόμα και τα απλά και τα αυτονόητα της λειτουργίας ενός κόμματος. Το σενάριο προσφυγής του στη δικαιοσύνη πάντως, κατά της καθαίρεσής του, φαίνεται ότι προς το παρόν απομακρύνεται. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, και οφείλω να σας το αναφέρω αυτό, παρά τις δικές μου εισηγήσεις για τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος και το καταστατικό, ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός ότι στην παρούσα φάση δεν θέλω να σύρω στη δικαιοσύνη το κόμμα που αγαπώ τόσο πολύ και τους χιλιάδες και τα χιλιάδες μέλη του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε νομικές ατραπούς, γιατί αυτό το οποίο είναι εξόχως πολιτικό είναι αυτό που συνετελέσει την προηγούμενη Κυριακή. Η απόφαση ήταν συντριπτική υπέρ της προτάσεως της Μομφής. Άρα τι σημαίνει κατά την άποψή μου αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε την μεταβατική κατάσταση μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Υποψήφιος θα είναι ο Παύλος Πολάκης και ο Απόστολος Γκλέτσος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του με τη στήριξη της ομάδας των 87. Γίνεται η Κεντρική Επιτροπή, εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι, λόγω της κρίσης που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και του προβλήματος που υπάρχει. Ζητάμε από τον Πρόεδρο να δώσει λύση, προκυρίζοντας ο ίδιος εκλογές. Και ο ίδιος απαντάει και λέει: όχι, δεν προκυρήσω εκλογές. Κάντε μου μομφή όπως ορίζει το καταστατικό. Για να πάμε νόμιμα. Άρα σημαίνει ότι αποδέχεται ότι η υπερψήφιση της άρσης εμπιστοσύνης, δηλαδή της μομφής, σημαίνει αυτόματα και την έκπτωση από το αξίωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε τροχιά εκλογών σε ένα άκρος πολεμικό κλίμα, όπου η ανάδειξη νέας ηγεσίας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το κόμμα θα παραμείνει στο τέλος ενωμένο. Πιθανό να υπάρξει διάσπαση μετά την εκλογική διαδικασία για την επιλογή του Προέδρου μας. Δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει ο Παύλος ο Πολάκης σε μια εκλογική αναμέτρηση τέτοια, διότι μάλιστα θεωρώ ότι προσεγγίζει, θα το πω έτσι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω, προσεγγίζει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της αριστεράς, το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, εγώ θα τα ονόμαζα Λούμπεν χαρακτηριστικά.